τη Μάρο την είδες καθόλου? Στο εστιατόριο είναι. Εδώ και 2 ώρες πίνει και καπνίζει συνέχεια. Πίνει. Δεν καταλαβαίνεις, μωρά, αύριο είναι ο γάμος. Πάντως τη λυπάμαι τη δουλειά. Κι εγώ. Απίστευτη θυσία που κάνει για να σώσει το παστούνε. Έλα, πάμε τώρα. Δεν το σκέφτεται τον εαυτό του που θα παντρευτεί εκεί πέρα έναν άνθρωπο που δεν αγαπάει, μόνο και μόνο για να τον σώσει. Εδώ πέρα μιλάμε, κοπέλα, καταστρέφεται, δεν καταλαβαίνεις. Καλέ! Τι είναι, τι γίνεται? Πάσε λα πάρτε, αγόρι μου, αύριο παντρεύεσαι! Σταμάτε, σταμάτε την καραμούζα με στα αυτιά! Τι είναι, μπάτσελορ? Παστούν δεν έχει μάθει καλά ελληνικά ακόμη. Μπάτσελορ, στα ελληνικά σημαίνει φεύγω από τον κόσμο των εργένιδων και μπαίνεις στον κόσμο των παντρεμένων! Είσαι λίγο γιούχου γιούχου. Γιατί? Παστούν έχει παντρευτεί και έχει μπει 3 φορές στον κόσμο των παντρεμένων. 3 γυναίκες, 7 παιδιά έχει Παστούν. Κολλάς και εσύ σε κάτι λεπτομέρειες. Μαρτσέλο! Στα θέματα! Έφτασε! Να σε τη μουσική! Μουσική! Μη φυλάτε κερατό μου, κατσιάζετε! They were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, know it all. Τι έξες είναι? Τρέμει στο γάμο με την αδερφή μου. Παστούν, μιλάει μία λάξη. Ναι, σε τι γλώσσα? Μαρτσέλο, μην κάνει πλάκα, Παστούν. Παστούν, στην ουχουρημένο γαμότι μου. Γιατί είναι γαμότι, ποιος επιρέξε να τον κάνω ντά? Σκέφτεται η Μάρου. Μάρου προσπαθεί σώσει Παστούν, αλλά είναι πολύ άδικο για αυτή. Μάρου κάνει μεγάλη θυσία. Βέβαια. Σε παίρνουμε και χωρίς πρίκα. Καλά, ρε, τι κάνεις εδώ? Καλημέρα που μου έχει κοπεί μέσα από το πρωί. Με έχουν αφήσει και μόνο μου τώρα τα γαϊδούρια. Ακόμα κομμάτια από τον Μπάτσελορ? Ναι, όλοι αραχτοί πάνω στο κόκκινο. Η Μάρο, σε τι κατάσταση βρίσκεται? Στο δωμάτιό της με τα άλλα τα κορίτσια. Τη στολίζουν για νυφούλα. Τη αγάπησα πρωτού. Να σε γνωρίσω πρώτα. Και τώρα μάλλον περνάς. Τη έκλεισε στην πόρτα. Τη εκκλησία στην πόρτα! Σκάσε, μωρή, και εσύ! Τη εκκλησία στην πόρτα και τη εκκλησία στην πόρτα! Είναι τραγούδι του γάμου, είπα, λόγω της ημέρας! Δεν είναι του γάμου, ηλίθεια, του χωρισμού είναι. Αυτός ο έρμος, ο πυροβολάκης, βλέπει την κόμενά του να περνά με άλλον, τη εκκλησία στην πόρτα! Χεχε! Αλλιώς το είχα πάρει εγώ. Έλα, σιγά εσείς με το φουστάνι, ρε κορίτσια. Μου κόβετε την ανάσα, α! Ήταν νεύρα, νύφη πράγμα. Ποια νύφη, ρε, κοροϊδευόμαστε, ποια νύφη. Κάτσε τώρα, όλα καλά θα πάνε. Βασιλικός ήταν ο γάμος. Ναι. Αν ο Κουρκούλης γίνει βασιλιάς, ναι. Θα κάτσε μια μεριά να σε βάψω. Ναι, βάψε με να γίνω κανονικός καρνάβαλος για την παρέλαση.
Με τι χρώματα θα τη βάψει? Με τα χρώματα του πολέμου. Λοιπόν, τελειώνεται, τελειώνεται! Αμάτα, βρε την κρίνια σου πια, βρε. Τέλειος, τέλειος θα είναι ο γάμος σου, το νιώθω. Αφγανός αυτός. Ελληνίδα εσύ, ούτε θα τον καταλαβαίνεις, ούτε θα σε καταλαβαίνει. Μια χαρά θα περάσετε. Κοριτσιά, κομμένη πλάκα, ε. Κομμένη πλάκα. Όλοι ξέρετε ότι τον μπαστούν τον παίρνω μόνο και μόνο για να μην φύγει από την Ελλάδα. Εγώ μόνο το διαζύγιο μου σκέφτομαι. Λοιπόν, λίγα λόγια να τελειώνουμε. Έλα, τελειώνουμε, τελειώνουμε. Πάρτε και στο γάμο της να σου πει και του χρόνου. Κοίταξε πάντως ένα δίκιο το έχει. Α, α. Επιτέλους, κάποιος με καταλαβαίνει. Ποιο στρωτό το φρύδι, εσύ, ποιο στρωτό. Θέλω να πω, πολύ καλό παιδί ο Παστούνα, αλλά ρε παιδί μου, πιο άσχημος και από τον καιρό είναι. Κορίτσια, κομμένη πλάκα, λέω, θα αρχίσω τα χαστούκια. Μην πετάγεσαι, παιδί μου, θα σε κάνω χάλια. Α, λες να είναι ο Παστούλ, να σου πω, μην του μιλήσεις, δεν κάνει πριν τον γάμο. Ναι. Η μάνα μου είναι. Δεν μπορούσε να μην πάρει η μανούλα τέτοια μέρα. Ευγενία, θα καταπιείς τη βούρτσα, ε, κανόνισε. Ναι. Ναι, τι θες. Ναι, παντρεύομαι. Ποιος το πες ένα? Α, ο Ρουφιάνος, ο γιος σου, ναι. Τι για δεν σε πήρα, μου φτάνει ένα κακό για σήμερα. Ναι, 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 δεν θα είμαι μαγκούφα πια. Ναι, βρίζε όσο θες τώρα, εσύ βρίζε, 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 βρίζε. Ναι, τον παστούν παίρνω, δεν κατα... Ναι, αυτό τον ασβώ. Δεν κατα... Θα σε ρωτήσω, ποιον θέλω θα πάρω, τον χαριασμό θα σου δώσω. Εσύ να πας, γαϊδούρα. Η μαμά μου ήτανε. Μου έδινε τις ευχές της. Μαρτσέλο! 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 Έλα, Μαρτσέλο! Δεν ξύπνα! Τι ώρα είναι? 11. Καλά, ξύπνησα. Άσε με 5 λεπτάκια ακόμα. Ξύπνα, ξύπνα, καλέ! Ρε φιλαράκι, να σου πω, πιστεύεις τα όνειρα? Ε, δεν ξέρω, ίσως. Μπορεί. Ωραία, άσε με να σχηματίσω κι εγώ τη δικιά μου άποψη. Άντε, καλή νύχτα. Παστούν, δεν θα παντρευτεί η αδερφή σου. Και έπρεπε να με ξυπνήσεις τώρα για να μου το πεις. Δεν μπορούσε να περιμένεις να με συμμεριάσει πρώτα. Μάρο, δεν θα χαλάσει η ζωή της για Παστούν. Παστούν φύγει μακριά. Κρυφτεί μέχρι βρούνι και γυρίσουν πίσω πατρίδα του. Ο Αλλάχ μ' άνοιξε τα μάτια. Μάρο έκανε τα πάντα για να σώσει Παστούν. Τώρα σειρά Παστούν σώσει Μάρο. Ε, εσύ τι λες? Κοιμήθηκε, βόδι. Μαρτσέλο! Ναι. Μαρτσέλο! Ναι. Ξύπνα ρε, έφυγε ο Παστού! Τι ώρα είναι? 11. Καλά, ξύπνησα. Δώσουμε 5 λεπτάκια ακόμα. Τάκη! Τάκη, ξύπνα ρε, ξύπνα, ξυπνάτε! Τι έγινε ρε, τι έγινε? Βγαίνεις ρε, η ορχήστρα άρχισε την εισαγωγή. Καλά, πες το ρε μου να πει δύο τραγουδάκια και βγαίνω. Έχει πάρει ρεπό σήμερα, παντρεύεται η Ζέτα. Ξυπνάτε μωρέ, ξυπνάτε ρε γαϊδούρια! Έφυγε ο Παστού λέμε! Άντε ρε, σηκωθείτε να ειδοποιήσουμε τη Μάρο! Γεια, τι κάνεις? Добрый день. Μαρτσέλο. Очень красивый. Να σου πω. Что? Θα μου... Да. Στύψεις μια πορτοκαλαδίτσα. Φούλα μας. Στο δωμάτιό της, ετοιμάζεται. Πείσμα όπως και εσείς, μαντάμ, να τη δείτε νηφούλα. Τι να κάνεις, είμαι βλέπεις συναισθηματικός τύπος. Ρε θείο, τι δώρο τους πήρες για το γάμο? Άστα πουλάκι μα, φραγκές όπως πάντα. Ένα ρολόι τείχου τους πήρα. Σούπερ, ταιριάζει με αυτό που τους πήρα εγώ. Τι τους πήρες? Καρφιά και ένα μικρό σφυράκι. Να σου πω, να σου πω, μήπως είδες την... εντάξει. Μήπως μπορείς, σε παρακαλώ, να μου το δέσεις? Βεβαίως. Κι εγώ που νόμιζα ότι είμαι η μόνη γυναίκα στην οικογένεια που τραβάει τους ηλίθιους. Αν δεν είμαι... Με συγχωρείτε λίγο. Συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, αγόρια. Συγχωρέστε με. Δεν φταίω εγώ. Ο Θεός. Ο πλάστης.
σας! Άντε ρε Αλία, μια ώρα σε περιμέναμε! Γιάννης! Και Νάσος! Άντε, άντε! Βγάλε το φόρεμα και βάλε το κοστούμι σου, άντε! Γιατί άμα φτάσει Μάρο πριν από εμάς στην εκκλησία, δεν σε βλέπω καλά, μεγάλε! Μα, πώς καταλάβατε, Παστόν! Πώς καταλάβαμε. Είπαμε στη Μάρο ότι έφυγες από το δωμάτιο. Αυτή υπέθεσε ότι κατά την προσφυλή σου συνήθεια θα ντυθείς γυναίκα για να βγεις από το ξενοδοχείο. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Γαμπρέ! Ρε παιδιά, πολύ αργή είναι η φήμη. Πώς θα το παντρεύαμε με την Καρατάνια. Λέω πολύ καλό αυτό, επιτυχημένο ήταν. Εγώ λέω μήπως η νύφη μετάνιωσε στο και τελευταία στιγμή. Έλα μαυρούλη με εσύ, ετοιμάσου για απέλαση. Πολύ χαρούμενη είσαι. Επειδή παντρεύεσαι τον αλλοδαπό. Όχι, επειδή η αξία του ηττημένου προσθέτει πάντα δόξα στον νικητή. Λίγο στην άκρη, παρακαλώ. Αγάπη μου. Αγόρι μου. Λοιπόν, γαμπρέ μου, στην παραδίδω. Σειρά σου τώρα να περάσεις και εσύ αυτά που τραβάμε χρόνια τώρα. Μέσα κάνει κρύο παγωνιά, όχι εσύ. Μέσα με τι. Πού πάτε, κυρία Καραντάνη μου? Μιλτιάδη μου, δεν θα απολαύσω το μυστήριο. Ξέρετε, υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Δεν είστε καλεσμένοι. Όχι, δεν είσαι ωραίος τώρα. Δεν είσαι ωραίος. Πάνω στο καλύτερο με κόβεις για διαφημίσεις. Η νόμη της αγοράς, κυρία μου. Μιλτιάδη, πρόσχε με λίγο. Watch me. Be careful. Είμαι εισαγγελέας εγώ. Ναι, αλλά δεν έχετε ένταλμα. Πάμε, θείο. Πάμε, δήμο. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me on. Leave it all up to me. I'm gonna show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Stay no particular sign. Πολύ αργούν! Πολύ αργούν! Λες να το σκάσαν από την πόρτα του ιερού. Ναι, μαμά! Εγώ πάντως έπρεπε να έχω βάλει περιπολικό και στην πόρτα του ιερού. Ελπίζω να κάνεις πλάκα τώρα. Έλα, παιδιά. Θα μας επιτρέψετε? Για πού το βάλατε? Για την πρώτη νύχτα του γάμου μας. Δεν πιστεύω να θέλετε να έρθετε μαζί μας, μαντάμ. Όχι, αγάπη. Άσε, τα έχω περάσει αυτά. Πω, κυρία Καραντάνη, πολύ κακός άνθρωπος. Αλλά, αλλάχ, συγγνώμη, Θεός, να σε έχει καλά. Έλα, πάμε. Γεια σας, κυρία Καραντάνη. Γεια σας. Έλα, μην το τσάκω, τσάκω. Γεια σου, κουμπάρε. Ευχαριστούμε, κουμπάρε. Γεια σας, γεια σας. Τελικά, πολύ περίεργη ομάδα είναι αυτή η εργαζόμενη στο Conte del Mare. Τι έγκλημα ανακάλυψες πάλι, ρε μαμά? Πρώτη φορά βλέπω ανθρώπους τόσο δεμένους μεταξύ τους. Και αυτό μόνο έγκλημα δεν είναι. Έλα, μικρή, πάμε. Καλώς τους, καλώς τους. Πώς πήγε? Θες απάντηση και εσύ τώρα? Να ζήσετε, Μάρο μου, για καλούς απογόνους. Μωράς το διάλο κι εσύ. Α, πολλά νεύρα έχει νύφη, κουμπάρε. Είναι από τη συγκίνηση, δεν καταλαβαίνεις.
Έχει ενταραχή για την πρώτη νύχτα του γάμου. Μαρτσελάικο, κανόνισε, θα την πληρώσει εσύ την ύφη. Άντε, βίον ανθόσπαρτον. Και καλοφάγωτο το τεκνό. Επειδή πεινάω λίγο να αρχίσω από σένα. Ρε αδερφούλα, τελικά το πόδι του το πάτησες. Μην μας πάρει και τον αέρα ο βλάχος. Μορτολεμό ήθελα να του πατήσω, αλλά είχε χάρη που με σταμάτησε ο Μίλτος. Αλήθεια, ο θείος μου εξαφανίστηκε να γελάσουμε λίγο. Που μου ήθελε και φιλή στη φωτογραφία, ο Μούλος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Παστούν καλεί όλους σας καμπούλ σε 2-3 χρόνια για γλέντι γάμου του. Και εσένα, Τάκης. Ευχαριστώ, Παστούν, αλλά θα λείπω εκείνες τις μέρες. Δεν ξέρω, είμαι. Παστούν πολύ συγκινημένους. Όλοι σας τόσο καλοί, ανελπίστως. Ρε, ας δώσω μια και τράβα στη γυναίκα σου. Και κρατά ψηλά τη σημαία του προσωπικού του Κόντε Ντελμάρ, ε. Αυτό θα κάνει Παστούν αδιαμφισβητήτως. Μάρο. Τι θέλεις, Κάμπια? Πότε θα πάμε κρεβάτι μας? Πού να πάμε? Στο κρεβάτι σας, λέει ο άνθρωπος, να εξασκήσει τα συνταγματικά του δικαιώματα. Αδιαμφισβητήτως. Αν τα πω εδώ, ρε συγκαμένο, που μου θες και κρεβάτι. Μα γιατί, Παστούν, δεν είπε κάτι κακό. Γάμος έγινε, η Μάρο τώρα πρέπει πληρώσει για τιμή που τη έκανε η Παστούν. Να τη γυναίκα, πάμε. Άκου να σου πω, μικρό μου ρακούν, εάν θες να ξαναδείς την Καμπούλ, για σένα το γυναίκα κομμένο. Συνεννοηθήκαμε? Για αρχή. Έτσι, μπράβο, που μου θέλει και σεξ το κομμωδίνο. Ρε, εσύ δεν του κάθεσαι μπας και στρώσου λίγο τα νεύρα σου? Μωρά, στο διάολο κι εσύ. Πού πας τώρα? Στο κόκκινο, να βγάλω τον νηφικό. Έχω βρει τα πράγματά μου πάνω. Ας το κάνα δύο μέρες, μωρέ. Νομίζεις να το ξαναβάλεις? My name is Μπρατσάκης, Τάκης Μπρατσάκης. My name is off. Fuck off. Ρε εσύ, τι φαρμάκι είναι αυτές, τι τους έβαλες τα ποτά τους? Πανολή, πιάσε άλλα δύο. Κοίτα ο Βεσέ η Ανίτα. Σωρώ την Πολόνια. Μια μάμα είναι τα Νάπολη, μια παπά είναι τη Σιένα, σώνω στουντέντε τη βιολογία. Non sono vergine. Va bene? Μια βεβιντέτε τούτε κουέλα. Και το βέβα σαπέρ. Αντιάμω βέβαια μια κάμερα. Πού πάτε ρε, τα ποτά σας? Τι κόβεις να χρειάζεται ποτό? Ποιος είναι, καλέ? Άντρας σου, Παστούν. Άντρας μου, Παστούν. Παπαπα. Μες χαδρές, μες χαδρές. Είσαι εδώ, ρε παλιό κουναβό. Παστούν ήρθε για να για χαμπίπι. Παρακαλώ. Για ένα άγγιγμα ψυχής, πώς τη λέτε εσείς εδώ? Αχού, πήγαινε αγοράκι μου να κάνεις ένα κρύο ντους, να σου φύγει τρελά από το κεφάλι. Μου κάνεις εμένα τέτοια. Μη μου κάνεις τέτοια. Στο είπα χίλιες φορές. Ούτε σε θέλω, ούτε πρόκειται ποτέ να σε θέλω. Το γάμο τον έκανα μόνο και μόνο για να σε σώσω. Α, ξέρω τι έχει, Μάρο. Φοβάται μη και δεν ικανοποιήσει, Παστούν, ε. Μοιάζεσαι. Εσύ απλά ξαπλώσεις και Παστούν κάνει όλα μόνος του. Τι! Ναι. Εντάξει, άμα θέλει Μάρο συμμετέχει, λέει απλά πόσο μεγάλο. Πόσο μεγάλο δίνει ρυθμό Παστούν. Αχ, δεν το ζω αυτό. Είναι απλά μια κακογραμμένη σκηνή. Και Παστούν δεν μένει λόγια. Μιλάνε έργα του. Παστούν δείξει απόψη Μάρο special deluxe αφγανική φροντίδα. Έλα, πουλάκι μου, τράβα από εδώ. Άιντε στα τσαχίδια. Μα γιατί δεν καταλαβαίνει, γιατί δεν κάθισε Παστούν? Γιατί δεν το έχω σε καλό. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, ποτέ έχει ανάδρομο δία, ποτέ δεν κάθομαι σε αυγανό. Εντάξει, αφού Μάρο δεν θέλει ζήσει αναρρύθμιτους οργασμούς μη Παστούν, πάσο. Τι λέει Μάρο για να πεις φυτίλι στα τέσσερα? Για πεις φυτίλι στα τέσσερα, Μάρο λέει πολύ ευγενικά, άιντε μου στο διάολο. Εντάξει, ένα φυλάκι μόνο. Αχ, ρε, τι τραβάω μες τη νύχτα γυναίκα. Μα γιατί, εκεί είσαι τζαστική. Κάτω κλείσου και τιμούσε εδώ, ε. Θα φωνάξω βοήθεια. Α, Παστούν δεν θέλει βοήθεια. Παστούν καταφέρνει κάλλιστα μόνος του. Παστούνακο, πρόσεξέ με καλά. Είπα να σε παντρευτώ για να σώσω το τομάρι σου. Αλλά αυτή την ξεφτύλα δεν την περίμενα. Γιατί όλες οι γυναίκες η Ελλάδα λέει το ίδιο πράγμα άντρα τους? Γιατί μας το μαθαίνουν στην αγωγή του πολίτη, ρε. Άι, σκεφτείτε από εδώ μέσα σήμερα. Δεν έχει πάει πουθενά. Πρώτη νύχτα γάμου, Παστούν παριμάρου κάλλιστα. Βοήθεια! Κάλλιστα! Πάρ' αυτό! Marcello, Marcello, Marcello mio, sei un dio. Oh, Marcello, Marcello, sei il migliore. Σε πόσες γλώσσες θα μάθω πια αυτή τη φράση? Marcello! Ωχ, μαλάκο. Marcello, άνοιξε! Marcello, Marcello, chi è? Ουνάτι μου, έλα μία σορέλα.
Accendi la sigaretta e vengo. Ah, va bene. Θες εσύ, παιδάκι μου, τέτοια ώρα. Ξέρεις τι έγινε πριν από 5 λεπτά. Ξέρω. Έδειχνα σε μια Ιταλίδα γιατί λένε Greeks do it better. Τι λες, μωρά, κι εσύ. Καλά, θα στα πω μετά τα δικά μου. Ήρθε εκείνο το γελίο το μαυριδερό στο δωμάτιό μου και ήθελε κρεβάτι. Πες το μου κι αυτό. Tardi amore. No tesoro, arrivo. Τι έχεις μέσα, ρε. Ω, παιδί μου. Είναι μια Ιταλίδα που ψώνισα στο μπαρ. Α, μάλιστα. Δεν μου λες με αυτό τι θα κάνουμε, αν συνεχίσει έτσι. Ρε εσύ, μπας και υπερβάλλεις. Τολμάς να μου λες ότι υπερβάλλω το... Ορίστε, μήνυμα. Αυτός είναι. Αυτός είναι, παιδί μου. Κόβω το κεφάλι μου. Αυτός... Ορίστε, αυτός είναι. Κοίτα μήνυμα που μου στείλε. Παστούν θα σε αγαπάει μέχρι την ημέρα που δεν θα χρειάζεται νερό. Που να κορακιάζει η Χριστούλη μου. Που, που, που. Ρε εσύ, μήπως κάνει βαρεμάρα ή εγώ βαριέμαι. Αλλά τι να περιμένεις, αγάπη μου. Από έναν άντρα που θέλει να γίνει Έλληνας μόνο και μόνο για να ψηφίσει Άδωνη Γεωργιάδη. Άντε καληνύχτα. Να σου πω, μωρέ. Πάμε να σφίξουμε κάνα ποτηράκι. Ρε εσύ, καλύτερα να μην πιω, γιατί θέλω να θυμάμαι τι έκανα απόψε. Και με τον Παστόν τι θα κάνουμε. Άδειαζε μας την γωνιά, θα τα πούμε αύριο. Να σου πω, Μαρτσέλο. Θα σε ρωτήσω κάτι τελευταίο και μετά θα σε αφήσω να ικανοποιήσει την κοπελίτσα. Για να δούμε. Γιατί μπλέκω πάντα με ξώανα, μου λες. Κοίτα, κι εσύ. Δεν είσαι και το πιο φυσιολογικό άτομο στον πλανήτη. Σωστά. Mm? Έχεις δίκιο. Εσύ. Μπράβο, αδερφούλη μου. Άνοιξε ένα παράθυρο τώρα στη ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι θα έκανα χωρίς εσένα. Μόνα σκοπάτα, ραγκατσίνα! Γεράτσια, Σερελίνα. Να την πάρεις, έχει ολοκόλλο, να την πάρεις. Εσύ, Ιταλίδα, εγώ Αφγανό, θα την πάρω με τη μαμά. Εδώ, Βενάτα του αμάμα. Έλα, ρε, τώρα μιλάς σοβαρά. Ναι, παιδί μου, έγκυρη πηγή. Σου λέει, χθες η νύχτα πήγε ο Παστούν στο δωμάτιο της Μάρος και της διάβασε το Κοράνι μπρος-πίσω. Δηλαδή. Τι δηλαδή, παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις. Έγινε της Εμιλίας της Διαστραμμένης. Κοίτα να δεις που βρέθηκε άντρας να γουστάρει τη Μάρο. Και μετά σου λένε ότι δεν δακρύζει η εικόνα της Παναγιάς, μωρ. Κάθε μέρα γίνονται θαύματα. Να σου πω, είναι σίγουρο, έτσι. Μωρή, μόνο σίγουρο. Εδώ, παιδί μου, τα έλεγε, σου λέει το πρωί, χρουσαλά με τον πρόδρομο. Έγινε, σου λέει, τέτοιο σεξ που μετά κλαις. Α, τόσο καλά η στραβοκάνα. Και τουλά, θα μου στύψεις μια πορτοκαλαδίτσα. Ας το, Πασάκα μου, θα στη στύψω εγώ. Ευχαριστώ, μωρό μου. Καλωρίζικα πάντως και για την αδελφούλια σου. Τα πια. Έλα τώρα, ρε Μαρτσελάκο, που κάνεις πως δεν ξέρεις. Εδώ πέρα έχει βουήξει όλος ο τόπος. Βουήξε και η πετή. Πως χτες στο δωμάτιο της Μάρος έγινε το Sex and the City. Τι λες, μωρέ. Ναι, σου λέω. Έγινε σεξ με τον Παστούν και τους άκουσε όλο το σπίτι. Ποιους λέφτες μαλακίες. Ο γαμπρός σου. Παράρτημα έχει βγάλει από το πρωί ότι χτες η Μάρο δέχτηκε Ισλαμική επίθεση και παραδόθηκε ανεφόρον. Τι. Ναι, και ότι με το ζόρι γλίτωσε από τα χέρια της, γιατί η νύφη ήθελε και 8η φορά. Εγώ αυτά τα διαψεύδω. Τι διαψεύδεις, βρε Ρουσόπουλε. Εδώ μέχρι και τις πιπηλιές δείχνει στο λαιμό του άνθρωπος. Καλά. Ξέρετε που είναι Μαρό. Στο μικρό το μπαρ. Μάλλον θα πίνει για να θυμηθεί τι έζησε χτες το βράδυ. Πού πας, Λεβέντη μου! Την πορτοκαλαδίτσα σου δεν ήπιες! Δεν με χέζεις κι εσύ και η πορτοκαλάδα σου. Ίδιος ο Μπεν Άφλεκ όταν φεύγει. Τι κάνεις εκεί, ρε, βότκα πρωινιάτικα. Οι κέρυες λύσεις θέλουν καθαρό μυαλό. Ναι, σιγά. Γιατί εσύ πιστεύεις ότι όταν ο Καραμαλής υπογράφει τα οικονομικά μέτρα δεν τα έχει τσούξει πριν. Τα έχεις δει τα μέτρα, ντύρλα είναι. Καλά. Πόση ζάχαρη θέλεις στον καφέ. Και δεν μου φτάναν τα χθεσινό βραδινά. Είχα και πρωινές επισκέψεις. Τον ορφόζω όμως που λέω κι εγώ από το λαιμό του χώνω δυο δαγκονιές. Ανάτες και οι πιπηλιές. Άσε που έχει βγάλει βρώμα σε όλο το ξενοδοχείο ότι εχθές το κάναμε 5 φορές. 7. Όμως το διάλογο κι εσύ. Πρέπει να του μιλήσουμε. Λες. Αφού χωρίζει να τα παίρνω κι εγώ. Oh, alla guagmara, aldi che lo hel, posso credo mio. Τι κάνεις εκεί, ρε, τι λιβάνια είναι αυτά. Μη φωνάζει, πλησιάζω τις πύλες. Του Δαφνιού. Όχι, χαζή γυναίκα, πλησιάζω πύλες που φέρει λιαχτίδα πάθους, πειράζει Μάρου, ψυχή και μην τα περάζω κι εγώ λίγο. Πώς το είπες αυτό. Παστούν, Παστούν, καλή πνεύμα οδηγήσουν η Μάρου κρεβάτι του. Δεν πας καλά. Όχι, δεν πάω καλά, δεν πάω καλά. Εγώ δεν πάω. Όμως σου φύση συνταγή παππού να γκασαντούς αλάνθαστη. Δηλαδή αυτά τα ματζονιά λειτουργούν. 100% κάλλιστα. Σοβαρά, ε. Ναι. Όταν δει Μάρο δική του στο κρεβάτι και γύρω-γύρω χειροκροτάνει πνεύματα, μην ξαναπεί Παστούν, Παστούν. Α, παιδιά, να σας πω, ωραία γελάσαμε, αλλά το αστείο τράβηξε πιο πολύ από τη διακυβέρνηση Καραμανλή, ε. Όχι, 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 αυτό κάνει άλλα μάγια.
Κόρη να γκασεν του, κανημάγια πέσει καραμαλή και έρθει καρατζαφέρι. Ακού να σου πω, ρε. Ακού να σου πω για να τελειώνουμε. Θέλω διαζύγιο και το θέλω τώρα αμέσως. Ω, ευχαρίστω, ευχαρίστω. Δώσει διαζύγιο, Παστούν. Είπε ευχαρίστω. Κι εγώ έτσι άκουσα. Παστούν δίνει διαζύγιο, αλλά όμω δεν δίνει. Κουράνι λέει όχι. No. Έλα εδώ, ρε. Θέλεις να με στείλεις στη μεταμεσονύχτια ζώνη. Λέει πουθενά το Κοράν ότι δεν μπορείς να με χωρίσεις. Ω, μεγάλος προφήτης απαγορεύει διαζύγιο. Άμα ήταν έτσι, εγώ πέταγα ποτάμι τρεις γυναίκες Καμπούλ και μία εσένα Αθήνα. Κάτσε λίγο. Α. Και έπαιρνα Σκάρλετ Γιόχανσον, όχι. Φέρε το κουβά. Φέρε το κουβά να μην αφήσει λεκέ το αίμα του. Πάρ' τον με το μαλακό, μην τον αγριεύεις. Ναι. Παστούν. Παστούν. Κοίταξε να δεις. Δεν είναι ότι δεν μου αρέσεις, κατάλαβες. Δεν είναι ότι δεν σε θέλω, Παστουνάκο μου. Είναι απλά ότι. Πώς να το πω. Δεν ήμουν έτοιμη για γάμο. Α. Ναι, αχά. Θέλω την ελευθερία μου. Ελευθερία ακούω. Ναι, χρυσέ μου, ελευθερία. Εσείς στο Αφγανιστάν δεν πολεμήσατε και Ρώσους και Αμερικάνους για την ελευθερία σας. Ναι, ναι. Αλλά κάναμε σεξ πρώτα μαζί τους, κάλλιστα. Ακόμα που να η κόλλο σου βγαίνει. Ωραία. Εγώ δεν μπορώ να την έχω τη ρημάδα την ελευθερία μου. Κοίτα, αρέσει αρχές Μάρους, αλλά Παστούν δεν νοιάζεται. Να μιλήσω λίγο αρβανίτικα. Ψιλουχέστηκε Παστούν. Μάρου δικές της αρχές, ψιλοαδερφό της Μαρτσέλου άλλες αρχές. Γενικά ψιλικουντή όλοι έχουμε αρχές. Αλλά καλές αρχές, μόνο Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή δεν θα της δώσω το διαζύγιο. Όχι, θα δώσω, θα δώσω. Α. Αλλά όχι σε αυτή τη ζωή. Ίσως σε κάποια άλλη. Δεν υπόσχεται κιόλας Παστούν. Αφού δεν σε θέλει, ρε χαμένε, τι να την κάνεις. Καλά, και οι γυναίκες μου δεν θέλανε Παστούν, αλλά χέστηκα. Εγώ δουλίτσα μου κάνω ευχαρός. Άλλωστε, Παστούν συμπαθεί πολύ ερωτικά, Μάρο. Γυναίκα, έλα τώρα κρεβάτι. Βρε αγοράκι μου, σεξ και γάμος δεν πάνε μαζί στην Ελλάδα. Εδώ τα παντρεύονται, τέλος το κρεβάτι. Και που κάνουν οι κρεβάτι παντρεμένοι. Με άλλους παντρεμένους. Καλά, πάω κι εγώ με άλλους παντρεμένους, αλλά και με Μάρο. Άκου τα ραμακό. Επειδή έχω και μια Ιταλίδα και με περιμένη, αν δεν δώσω το διαζύγιο στην αδερφή μου, θα σε στείλω με κορδέλα στο αλλοδαπών και εκείνη ξέρεις πού θα σε στείλουνε. Back home. Πριτς, Παστούν δεν τρώει χόρ το κουτό. Τι θέλει να πει το μουλοχτό. Θέλω να πω πως αν Μάρο και Μαρτσέλο πάνε αλλοδαπών, τότε εγώ θα πει μπάτσο ότι Μάρο έκανε γάμο ψεύτικο, άρα Μαρτσέλο και Μάρο τη βάψανε κάλλιστα τότε όλοι ντάκο. Και πού τα ξέρεις όλα αυτά εσύ, ρε. Ρωτσακούγια εγώ. Σύμφωνα με νόμο 1357, κάθετος 64, παράγραφος 2, Αλέξης είπε, Μαρτσέλο και Μάρο τη βάψατε. Δεν βγάζω άκρη μαζί του. Σειρά σου. Ωραία. Φέρε μου το κολόχαρτο και θα σου δώσω λεφτά. Πόσα. Πόσα! Κάνει και διαπραγματεύσει το βλαμένο. Ναι, επειδή είχα φανταστεί ότι η Μαρτσέλο και η Μάρο έφταναν τόσο χαμηλά. Αλλά. Έκανα κοιτάπι να δει πόσα πάρει για να δώσει διαζύγιο. Και πότε τα έκανες όλα αυτά, ρε. Χτες βράδυ που την έκατσε. Παστούν έπρεπε κάτι κάνει για να περάσει η ώρα του, κάλλιστα. Για λέγε, ρε, μαφιόζο. Θα πω. Θα πω. Λόγω Παστούν τρομερές ικανότητες, ένα χρόνο θα είμαι εδώ αρχικαμαρότος. Με τρόπο μαγικό ανακαλύψουν λαγωνικά μεγάλων ξενοδοχείων και πάει δουλέψει η Μεγάλη Βρετανία. Εκεί, με τρόπο μαγικό, σώσει παιδί από σίγουρο θάνατο στο ασανσέρ, αυτό γιο μίλιονερ, εγώ γίνει αρχιθαλαμιπόλου, ντύθει καλά, Παστούν ωραίος πια, Τσοχαντζόπουλος λέμε. Μετά με τρόπο μαγικό ερωτηθεί myself Αμερικάνα πλούσια επιτρέλεια. Εγώ γίνω διευθυντής επιτρέλεια. Για πάντα λίγο φρένο. Μύρισαν τα λάστιχα. Τι λες? Βλέπεις άλλη λύση από το να τον πλακώσουμε στο ξύλο? Όχι βέβαια. Ορμάμε. Παπαπα, ορμάμε. Η κοινωνία έχει χτιστεί πάνω στη βία. Θα σε σαπίσω, ρε, δεν φοβάσαι? Όχι. Παστούν πολύ σκληρό για να πεθάνει. Παλαιώθε. Αυτό το χαρτί για κάποιο λόγο δεν μ' αρέσει. Επειδή Παστούν ξέρει τι φάρα είναι οι Έλληνες, έστειλε η πιστολή Λικουρέζου Ζουίτσας που λέει ότι αν Παστούν πάθει κάτι κακό, για όλα αυτά η γυναίκα του Μάρο και ψηλό αδερφό της Μαρτσέλο. Και αυτό εχθές το βράδυ το έκανες? Ας μου καθώσουν. Παστούν είχε πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Έπρεπε κάτι κάνει, περάσει η ώρα του. Πάμε να φύγουμε γιατί δεν βλέπω να το γλιτώνει το ξύλο, λογομούρης. Θα επιστρέψουμε, ρε. Και τότε μαύρο φίδι που σε έφαγε. Φτούσου. Παστούν θα βρει αντίδοτο. Παστούν δεν φοβάται. Αυτή είναι η τελευταία σου λέξη? Όχι, έχει κι άλλη. Για πες τι, για να μην νιώθω και τύψη για τις φαλιάρες που θα φας. Επειδή Παστούν δεν θέλει άλλο ελεύθερο χρόνο γιατί μπορεί να σκεφτεί κι άλλα. Μαρτσέλο, πες την αδερφή σου να έρθει κρεβάτι. Να την πάρω. Ούτε στο κινητό δεν πρόκειται να σε αφήσω να με πάρεις, ρε. Δηλαδή δεν θέλεις να προσφέρεις Παστούν κουρμί σου για ειδονή του? Ποτέ. Τότε θα σκεφτώ κι άλλα. Να. Ρε εσύ. Δεν του κάθεσαι, μπας και γλιτώσουμε. Προχώρα γιατί θα τα ακούσει εσύ τώρα, άιντε. Και ξανά να. Bye bye my darling. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή, Παναγίτσα μου! Εσύ μην κάνεις έτσι, κάτι θα βρούμε. Δεν στο δίνει το διαζύγιο τελικά, ε! Όχι, ο Βρωμιάρης, και το χειρότερο είναι ότι δεν μου έρχεται καμιά ιδέα πώς να τον ξεφορτωθώ. Ρε εσείς, α! Μου ήρθε μια φλασιά. Α!
Για πες τη μαλακία σου και εσύ, ρε θείο. Γιατί δεν βάζετε ένα δικηγόρο να το καθαρίσει το θέμα? Αυτοί ξέρουν όλα τα παραθυράκια. Δικηγόρο, ε. Δεν σ' αρέσει, ε. Εσύ, αγόρι μου, μόνο τις σταλίδες ξέρεις να πηδάς. Κοίτα, βρε τον άνθρωπο που έχει χρόνια. Τι χρόνια, καλέ. Αιώνες να πηδήξει, τι καθαρό μυαλό έχει. Το θέμα είναι, ξέρετε κανένα καλό δικηγόρο? Εγώ μόνο το Matlock. Για μισό λεπτό, γιατί κάτι μου έρχεται. Α, του έρχεται τώρα. Δεν θα του έρθει. Λοιπόν, όλοι γνωστοί και δοκιμασμένοι. Τι είναι αυτά, καλέ, πού τις βρήκες εσύ όλες αυτές? Από κάτι παλιά τραβήγματα με τη μαμά. Α, γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα η οικογένεια, παιδιά, για κάτι τέτοιες ώρες. Νομίζω αυτός είναι ο κατάλληλος, Χρήστος Μιχαήλ. Ω, αυτός καλός μου φαίνεται εμένα. Αυτός σου φαίνεται καλός, οι άλλοι δεν σου φαίνονται καλοί. Μεγάλη λέρα και μακρινό ξαδερφάκι μας. Μιλάμε άπαιχτος και δοκιμασμένος. Από πού για να έχουμε καλό ερώτημα? Μας είχε καθαρίσει με τη μαμά από μια παλιά υπόθεση με κάτι λιβανέζικες βίζιτες. Μη μιλάς άλλο, δεν θέλω να ξέρω. Είμαι έτοιμη να πάω στο μάκι. Ναι, τον κύριο Μιχαήλ, παρακαλώ. Έλα, Χριστάκη, ο Μαρτσέλο είμαι. Τι ποιος Μαρτσέλο, ρε, της Γιούλας. Να σου πω, σε χρειάζομαι επιγόντως. Σήμερα το βράδυ. Ναι. Ωραία, ρε. Ξέρω, ναι, ναι. Έλα, γεια. Κανονίστηκε. Ευχαριστούμε. Τι είναι τούτο? Ναι. Λοιπόν, κύριε Μιχαήλ μου, είστε τόσο καλός όσο μου είπε τα αδερφάκι μου. Αδιάβαστη μου την έφερε. Δεν ήθελα να τη τα πω όλα, ρε Χρήστο. Μην με περάσει και για υπερβολικό. Η γάμη δεσποινή μου. Κυρία. Δεσποινή μου. Και συγκεκριμένα η διάλυσή του είναι η δικό τη μου. Άνθρωπέ μου, να σε φιλήσω. Ναι, δεν θα ήθελα. Αν έρθετε κάποια στιγμή στο γραφείο μου, θα δείτε αναρτημένες ευχαριστίες από τον Απόστολο Γκλέτσο. Γκλέτσο. Για το πιο σύντομο γάμο στο σύμπαν, Universe. Επίσης, πάρα πολλές ευχαριστίες από celebrities, υπό-celebrities, wannabe celebrities και εξώφυλλα. Πάρα πολλά εξώφυλλα. Θεοδωρίδου με φουστάνο, Θεοδωρίδου με σερομύρτα, το κάνω πρόβατο γιατί θα γίνει. Και επίσης έχω ψινάκι με ρουβά. Το καλλιτεχνικό διαζύγιο εννοεί. Ναι, το κατάλαβα. Άντζελα με τρούπι και τα δύο δικά μου ήτανε. Και τα άπαντα του Μικρούτσικ. Όλα του Μικρούτσικ. Αυτός μας εμπιστεύεται πάρα πολύ. Αν δεν του πω εγώ, Αντρέα, αυτό δεν θα γίνει καλό διαζύγιο, δεν κάνει κανένα βήμα. Ναι, κοιτάξτε, κύριε Μιχαήλ μου. Επίσης, κάποια διαζύγια που είναι τη γενέση του. Είναι τη γενέση του. Που τα ξέρει μόνο σύζυγος. Και η σύζυγος. Θα τα μάθει από τη λαμπύρη που τη τα έχω υποσχεθεί. Χριστό, είναι πολύ ωραία όλα αυτά που μας λες. Αλλά επειδή εμείς δεν έχουμε πολύ χρόνο, ας πούμε και εμείς τα δικά μας. Τι όλα, θα τα πούμε. Στο δικηγόρο δεσποινίζουμε. Κυρία. Δεσποινίζουμε. Λέμε όλη την αλήθεια. Στο δικαστήριο λέμε τη μισή. Σας ακούω. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ επειδή μεγάλωσα με αρχές. Ναι, γνωρίζω τη μητέρα σας, καταλαβαίνω. Ναι, εγώ βασικά με τη γειτόνισσα μεγάλωσα. Στο θέμα μας. Ναι. Εμένα να ρωτήσετε, κυρία Κορομιλά μου. Σας ρωτάω. Εγώ από την καλή μου την καρδιά έκανα γάμο ψυχικό για να πάρει ένας αλήτης μετανάστης την πράσινη κάρτα και είδου τα αποτελέσματα. Δεν μου δίνει το διαζύγιο. Και γύρει και απαιτήσεις για τέλεση της γενεσιουργού πράξεως χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Ναι, εγώ εδώ. Εγώ. Ναι, συγγνώμη, έχω μείνει λίγο. Οπότε από μένα θέλετε να απαλλαγείτε από τον ελόγω κύριο, ένομα και ήρεμα. Άγια σου. Ναι, βαρετό. Τι? Είναι αυτό βαρετό, είναι απλό. Θα τον αναλάβω. Α! Λοιπόν, σημειώστε. Έλα, σημείωνε, παιδί μου, τι κοιτάς, γενεσύργο. Λοιπόν, οι λόγοι που αποτελούν αιτία διαζυγίου είναι τρεις. Τρεις. Α. Ασυμφωνία χαρακτήρων. Μάλιστα. Β. Ξυλοδαρμός και βία. Πώς το πες αυτό? Β. Ξυλοδαρμός και βία. Γ. Ημιχία. Μη όμικρον γιώτα. Χρήστο, χέσε με. Ξέρω ορθογραφία. Ναι, αλλά εψιλον γιώτα δεν έβαλες, γενεσύργο. Ωραία όλα αυτά. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Εσείς διαλέγετε μία από αυτές τις αιτίες που θα μπορούν να γίνουν λόγοι για αιτία διαζυγίου και τα υπόλοιπα τα αφήνετε σε μένα. Θα σας φέρουμε και τους τρεις. Μόνο να κάνετε γρήγορα, γιατί εγώ έχω πάρα πολύ δουλειά, πνίγομαι. Πάρα πολύ και βαριέμαι να ασχοληθώ με περιπτώσεις που δεν θα γίνουν ούτε καν σύριαλ. Sorry. Πώς νομίζεις δηλαδή ότι με αυτό το αντικείμενο που πήγαμε και εσύ. Α, καλώς τη λατρημένη μου γυναικούλα. Αχού, κράταμε, θα τον πλακώσω. Cool. Ερχόμαστε, γαμπρούλι μου, ερχόμαστε. Τι λες, μωρέ, και εσύ, τι ερχόμαστε, ε? Μη σου, παιδί μου, τύπο δικηγόρος. Βάλε μπροστά την ασυμφωνία χαρακτήρων. Εντάξει, αλλά μετά θα τον δείρω. Κι εγώ μαζί σου. Αλλά προς το παρόν, κάνε αυτό που σου λέω τώρα που έχουμε και μάρτυρες. Οκ. Okay. Λοιπόν, εγώ πάω τώρα πάνω να βάλω τα μαγνητοφωνάκια για να έχουμε στοιχεία και για το δικαστήριο. Οκ. Okay. Εσείς ελάτε σε λίγο πάνω. Οκ. Okay. Α, και όπως είπαμε, γλυκιά και χαριτωμένη. Όπως ακριβώς δεν είσαι. Οκ. Okay. Άντρα μου, τι κάνεις? Α, πού ήσουνα? Τι έγινε, αρχίσαμε τον έλεγχο? Ω, ρωτάει πού ήσουνα. Α, πού ήμουνα, είχα πάει... Σήκω πάνω, ρε. Είχα πάει να πάρω μια μίνι φούστα. Τι μίνι δηλαδή, μπούργα με πόδια έξω? Ναι, μπούργα με πόδια έξω. Για να έχω να φοράω το weekend που θα πάω με τις φίλες μου, την Τζίνα, την Τζένι, την Τζέλα και την Τζόση, στην Πάρο. Πάρο, μόνη Μαρο Πάρο, χωρίς παστούν. Γιατί? Έχουμε κάποιο πρόβλημα? Δεν πηθαίνει η ιδέα, αλλά τι να κάνω. Α,
Εσύ, θα κάνεις εσύ. Εγώ θα κάτσω εδώ, βλέπει μπουζούκια, Σπύρο Παπαδόπουλου στην υγειά μας. Όχι. Άμα θες να ακούσεις μουσική, θα πας στο Μέγαρο. Πού, εκεί που κοιμάσαι με βιολιά, δεν πάει, δεν αρέσει παστούν. Με μεγάλη μου οδύνη παρατηρώ ότι δεν ταιριάζουμε σε τίποτα. Οι διαφορές μας είναι αγεφύρωτες. Πλήρης η ασυμφωνία χαρακτήρων, τα ακούσατε όλοι! Α, μία ημικρανία από τον καυγά. Πάω να ξεκουραστώ εγώ τώρα. Πού πάει καλέ, Μάρο, Μάρο, περίμενε λίγο, παστούν εξηγήσει. Ρε Μάρο, Μάρο, πού πάει. Τι έγινε ρε παιδιά? Το εργοτέλειο Ολυμπιακός 08 το παιχνίδι είναι αμφίροπο, το ξέρεις. Ξέχασε το τέρμα και τελείωσε, δεν το συζητάω άλλο. Οι κόσμοι μας έχουν διαφορές αγεφύρωτες. Μα γιατί φωνάζει Μάρο? Για να με ακούσει ο Θεός, ρε. Τι, Μάρο, Θεός ή παστούν Θεός? Το ίδιο είναι! Όχι, δεν είναι ίδιο, βρίζει αλλά. Μάρο, πάρε πίσω. Πάρε πίσω γιατί ζουστώ εκρηκτικά πάρα αυτά και το κάνει τάχτη και μπουρμπυρί εδώ μέσα. Α, ώστε έτσι, ώστε έτσι. Άρχισαμε και τι απειλές τώρα, κύριε. Ορίστε, ορίστε, τι σου βγήκε αλλιά όμως, ε. Ο χαλίφης εσνοκούτα από μέσα σου. Πες το, κύριε, καθαρά. Να σ' ακούσει ο κόσμος. Με θες δούλα με φερετζέ. Όχι, 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 όχι. Παστούν θέλει Μάρο, κυρία και αφέντρα. Παρακαλώ. Όχι, ο Παστούν αγαπάει Μάρο πολύ. Α, πουλάκι μου, τώρα κατάλαβα. Πας να με φέρεις με το μαλακό και μετά να με τσακίσεις, ε! Όχι, 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 ό,τι πει Μάρο, Παστούν κάνει. Με δουλεύεις, ρε. Όχι, όχι, Παστούν σέβεται. Αδιαφιλονία και τους δίκιο Μάρος. Και συγγνώμη. Δεν σε πειράζει να πηγαίνω με άλλους άντρες? Όχι, όχι, Παστούν αγαπάει Μάρο, κάλλιστα. Κάλλιστα, ε. Και το σεξ ξέχνα το. Ξέχνα το! Ακούς! Παστούν αγάπη για Μάρου. Σεξ, παφ, παφ. Είναι ο αγάπη για πάντα. Παστούν ζήσει με Μάρου χωρίς σεξ. Κάλιστα. Πώς καλά, παιδάκι μου. Κάλιστα. Κάλιστα. Τι έγινε τώρα? Είσαι, παιδάκι μου. Έρχομαι τώρα στο ξενοδοχείο. Γιατί πού ήσουν απρωνιάτικα? Είχα κατέβει Αθήνα. Να πάρω προμήθειες για το σχέδιο Β. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Αλήθεια. Για ρίξε μια ματιά. Για να δω, για φέρε. Ωραία, το πετύχαμε. Συγγνώμη, αυτό τώρα είναι καλή ιδέα. Γιατί, έχουμε κι άλλες. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, έλα, τι έχει σειρά? Φεύγουμε γρήγορα κάτω για να έχουμε και αυτόπιες μάρτυρες. Μπράβο ρε Μαρτσέλο, μα τι είσαι όμως ρε Μαρτσέλο. Τώρα, τώρα θα πληρώσω το βλαμένο μέχρι και την άλωση της πόλης. Πώς πας έτσι, παιδάκι? Τι έκανα καλέ? Κούτσενε λίγο, βόγκα, ξύλο έχεις φάει. Μην κάνεις έτσι, αδερφούλα μου, μην κάνεις. Πιο δυνατά. Γιατί μου το έκανε εμένα αυτό? Κι άλλο. Γιατί, γιατί? Τι έγινε, παιδιά, Μάρο, τι έπαθες? Μην μου πεις, δεν
θέλω. Μου χτύπησες έτσι. Εκείνος ο αλήτης, ο αλία της ακάτεψε. Σου είπα ρε μην τους το πεις, δεν θέλω να τον μισήσουν. Ο Παστούν την έκανε έτσι. Ναι, ο κερατάς. Μπήκε στο δωμάτιο και ζήτησε με τσαμπουκά να κάνουν σεξ. Και μόλις αυτό το δόλιο του αρνήθηκε, της ακάτεψε στο ξύλο. Δείξε αγάπη μου τις πληγές σου στον κόσμο. Αι, αι, αι. Δείξε αγάπη μου τι σου έκανε το γουρούνι. Άγι, άγι, άγι. Δείξε αγάπη μου τι σου έκανε το γουρούνι. Άγι, το λέω, άγι, άγι. Δείξε αγάπη μου τι σου έκανε το γουρούνι, λέμε. Ορίστε λοιπόν. Πληρωθήκατε. Πόσο ακόμα θα πληρώνω τις αμαρτίες αυτού του κόσμου, Χριστέ μου. Δώστε μου έναν ώμο να κλάψω. Πάρε τον δικό μου. Πλήθηκες το πρωί. Ναι. Ας τον πάρω τότε. Κατάλαβες ο αλήτης. Δεν φτάνει που τον πήραμε και τον κάναμε άνθρωπο. Θα μας πηδήξει και από πάνω. Μας πήδηξε. Μη μιλάτε έτσι γι' αυτόν. Είναι άνθρας μου. Και πώς να μιλάμε, ρε Μάρο. Δεν φτάνει που τον παντρεύτηκες για να μην τον κυνηγάνε. Μου ήθελε και κοκό ο Σακάτης. Καλά, δεν θα έρθει ο. Θα του κόψω τα. Ποντιρίζα. Που τόλμησε να απλώσει χέρι στην αδερφούλα μου. Και καλά, ρε παιδιά, συγγνώμη, πότε έγιναν όλα αυτά. Πριν μία ώρα. Πριν μία ή πριν δύο ώρες. Πού να ξέρω κι εγώ, ρε παιδιά, πριν λίγο ήρθα και την βρήκα σε μηθανή κατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Κι εγώ από το ξύλο είχα χάσει την αίσθηση του χρόνου. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί. Πάντως, στοιχείο, παιδιά, αν σας βοηθάει. Όσο με έδαινε, καμπουράκι οικονομέα άκουγα. Εντάξει, έλα να κάτσεις τώρα, αδερφούλα μου. Ζαλίζεσαι, δεν ζαλίζεσαι. Ναι, ναι, ζαλίζομαι πολύ, ζαλίζομαι. Καλημέρα σας. Οχ. Ρε εσείς, ποιος ειδοποίησε κιόλας στην αστυνομία? Αυτός εδώ δικός σας είναι. Ναι. Για δώστε το να τον αναλάβουμε εμείς. Ποιο σιγά, ρε Βέτα, είναι και ο Μπάτσος μπροστά. Παστούν ζητάει συγγνώμη, δεν ήθελε κάνει αυτό. Παστούν ντρέπεται πολύ. Έλα, σταμάτα. Όλο το βράδυ τα ίδια. Για ποιο βράδυ λέτε, κύριε αστυνόμε μου? Από χθες το βράδυ που τον πιάσαμε να οδηγεί μεθυσμένος Βέσπα, όλο συγγνώμη από μία Μάρο ζητάει. Ποια είναι η Μάρο από εσάς, βρε παιδιά? Μάρο, είπατε. Μάρο. Εγώ είμαι η Μάρο. Λέει ότι είναι άντρα σας. Ισχύει. 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 Πώς να ισχύει, ισχύει. Κοιτάξτε να τον συνεφέρετε, κυρία μου. Θυνά τη γλίτωσε στο αυτόφορο. Έκανε και αυτόφορο. Ευτυχώς που τον συμπάθησε ο δικαστής και τον απάλαξε. Και βάλτε τον να κοιμηθεί, γιατί όλο το βράδυ στο κρατητήριο μέχρι τώρα κλαίει συνέχεια. Ναι, δεν θα τον βάλουμε. Δηλαδή, κύριε αστυνόμε μου, αυτός εδώ όλο το βράδυ, όλο το πρωί και μέχρι τώρα ήτανε μαζί σας. Μάλιστα. Γιατί ρωτάτε? Τίποτα, τίποτα. Ναι, και εγώ τίποτα θα έλεγα. Τίποτα θα έλεγες. Εσείς, κυρία μου, τι πάθατε? Τίποτα. Γλίστρησε από τις σκάλες και έσπασε τα μούτρα της και έγινε μπαούλο. Πάμε, Μάρο μου, τώρα. Ναι, ναι, πάμε, πάμε. Φτηνά την γλιτώσαμε. Αν μας έπαιρνε χαμπάρι ο Μπάτσος, θα μπλέκαμε άσχημα. Με τον Μπάτσο εντάξει. Με τους άλλους κάτω να δω τι θα γίνει. Καλά δεν τρέπεσαι, μωρή, τι ήταν αυτό που στήσατε? Ωχ, αγρίεψε και ο θείος. Μίλτο, να σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσεις, ρε, τι να μου εξηγήσεις. Δηλαδή, αν δεν γινόταν αυτό κάτω με τον Μπάτσο, θα λιτζάραμε για χατήρι σου έναν αθώο άνθρωπο. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη, είπε ότι έχω δίκιο. Αυτό είπε. Κατάλαβε με και εμένα, ρε Μίλτο, δεν άντεχα άλλο. Δεν μπορώ να μείνω παντρεμένη με έναν άνθρωπο που δεν αγαπάω. Είπα να τον βοηθήσω να μην το διώξω από τη χώρα, αλλά πώς θα το πληρώνω αυτό δηλαδή. Και έπρεπε δηλαδή να γίνουν όλα αυτά. Αφού δεν καταλάβαινα με το καλό, ρε θείο. Σκάσε εσύ! Ντρέπομαι για λογαριασμό σου, αυτό σου λέω μόνο. Και αν θες να μάθεις κάτι, κυρία μου, άλλη φορά, άμα κάνεις λάθη, να τα πληρώνεις μόνη σου. Μην βάζεις ρε φαινέ και τους άλλους. Πέστιστα, πέστιστα. Τι πεντάκιζες είναι, μη σε χαρακτηρίσω. Νομίζω ότι είσαι καλύτερος. Εγώ. Ας σε χτύρι, βλαμμένα και τα δύο. Έχετε δίκιο, κύριε Μίλτο. Ντρέπομαι ειλικρινά. Τού σας! Λοιπόν, μέρος τρίτο, άκου πώς το στείνουμε. Άστο να πάει στο διάλογο, αγάπη μου. Χάσαμε. Ας φάμε τώρα το φρούτο με τη φλούδα. Δηλαδή θα μείνεις παντρεμένη με έναν άνθρωπο που δεν αγαπάς, επειδή το θείο τον πιάσανε τα ηθικά του? Δεν ξέρω, μπορεί να είναι αυτή η μοίρα μου. Παστούν, παστούν. Δεν είσαι ψηφοφόρος του αλογοσκούφη, αγάπη μου, για να τα ρίχνεις στη μοίρα σου. Πρέπει να αντιδράσεις. Άστο να πάει στο διάλογο, σου λέω! Τελείωσε! Έλα, άσε με λίγο μόνη, σε παρακαλώ. Okay. Όπως νομίζεις. I just don't know what to do with myself. Don't know just what to do with myself. I'm so used to doing everything with you. Planning everything for two. And now that we're through, I just don't.
and know what to do with my time. I'm so lonesome for you, it's a crime. Going to a movie only makes me sad. Parties make me feel as bad when I'm not with you. I just don't know what to do. Like a summer rose, it needs the sun and rain. I need your sweet love to ease all the pain. I just don't know what to do with my.